What's up buddies και καλώς ήρθατε πάλι σε ένα ακόμα βίντεο σχετικά με τα παιχνίδια. Οπότε, σήμερα θα δούμε τα 5 παιχνίδια του PlayStation 5 που περιμένουμε και θέλουμε να παίξουμε χθες, όχι σήμερα. Λοιπόν, εννοείται ότι το PlayStation 5 πλέον έχουμε την επίσημη αναφορά του μετά το announcement ότι 19 Νοεμβρίου θα υπάρχει επίσημα σχεδόν σε όλες τις χώρες να μπορούμε να το αγοράσουμε. Έρχεται σε δύο εκδόσεις, η digital έκδοση στα 3,99 και η physical έκδοση για όσους είναι λάτρεις του παλιού τρόπου που βάζει στο συντάκι στα 4,99. Πάμε λοιπόν να δούμε τα 5 παιχνίδια που θέλουμε να δούμε πάρα πολύ στο PlayStation 5. Let's do it! Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, έχουμε να μιλήσουμε για τον Demon's Souls. Δεν είναι το παιχνίδι, δεν είναι η ιστορία, δεν είναι ο χαρακτήρας με τα απίστευτα abilities. Είναι όλα αυτά μαζί. Είναι όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι θα εκπλαγείτε από την ιστορία, θα εκπλαγείτε από τα abilities που έχουν προσθέσει, θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ από όλους τους εχθρούς που έχετε να αντιμετωπίσετε και την κλίμακά τους. Γιατί είστε ένας μικρός άνθρωπος με κάποια abilities, ας πάρουμε λογικά το θέμα, αλλά έχετε να αντιμετωπίσετε πολύ μεγάλους φρουρούς, πολύ μεγάλους δαίμονες, πολύ μεγάλα πράγματα σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα. Και αυτό που με έπεισε για αυτό το παιχνίδι είναι αυτή εδώ ακριβώς η θέα, λοιπόν. Κοιτάξτε τα γραφικά και κοιτάξτε τι έχει καταφέρει το PlayStation 5 να μας φέρει. Λες και είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού, λες και θα το ζήσουμε εμείς και θα πάρουμε στα χέρια μας τα abilities, τα σπαθιά και θα πολεμάμε όλο αυτόν τον κόσμο, τον κακό. Και θα φέρουμε την ειρήνη στον κόσμο. Λοιπόν, δεν έχω να πω άλλα πράγματα για αυτό το game, απλά απίστευτο. Και θα το δείτε και μόνοι σας. Επόμενο λοιπόν, Jet The Far Shore. Τι έχουμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι? Όπως ξέρετε και σας έχω ξαναπεί και σε άλλα βίντεο, δεν μου αρέσει τόσο το διαστημικά παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά όμως μπορώ να πω ότι αυτό το game έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλο το natural του compact και δημιουργικό κομμάτι είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει φυσικές views και οπτικές, ακόμα και στα κύματα που θα δείτε μέσα στη θάλασσα, ακόμα και στο τι θα βλέπετε μέσα από το δορυφόρα για τον κόσμο. Έχει μια πάρα πολύ ωραία οπτική γωνία στο πώς θα βλέπουμε τον κόσμο μέσα από ένα δορυφόρο και όλη αυτή τη φάση. Πραγματικά πιστεύω ότι το PlayStation 5 πλέον μας έχει φέρει άλλη γενιά. Και πάμε στο επόμενο. Και κοιτάξτε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί σε λίγο θα εξαφανιστείτε σε άλλη διάσταση. Α, δεν προλάβατε. Okay, λοιπόν, Ratchet & Clank. Έχουμε να πούμε για ένα πάρα πολύ ωραίο game. No, και είτε. Και το περιμένουμε πώς και πώς. Και εδώ είναι το τεστ λοιπόν του PlayStation 5 και της Sony όσον αφορά για τον SSD της που λέει και μας έχει καυχηθεί τόσο πολύ. Γιατί πολύ απλά αλλάζεις συνεχώς μέσα στο game πίστες, levels και όλα αυτά, που είναι σχεδόν instantly, σχεδόν στιγμιαία. Για όλα αυτά, λόγω του SSD που έχει ανακαλύψει φέτος η Sony, που είναι 10 φορές ταχύτερος από ό,τι ήταν πριν στο PlayStation 4, όπως λέει η ίδια. Οπότε εδώ πέρα είναι, παιδιά, μια πρόκληση νομίζω για το PlayStation 5 να μας αποκαλύψει όλα αυτά που έχει να κάνει. Το επόμενο PlayStation 5 παιχνίδι είναι λοιπόν το εξής. Και Bridge of Spirit. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι το οποίο μία κοπέλα θα φέρει το φως στον κόσμο. Και τι σημαίνει αυτό? Με την καλή έννοια λοιπόν. Εκεί που είναι όλα τα πράγματα σκοτεινά, εκεί που είναι το κακό, έρχεται η Κένα και πολύ απλά θα είμαστε σε φάση ότι θα περνάμε στο καλό, θα φέρνουμε τη ζωή. Εκεί που θα βλέπετε όλα σκοτωμένα και δεν θα υπάρχει ζωή, εσύ θα προσπαθείς να φέρεις τη ζωή. Και εδώ βλέπουμε πάρα πολύ ωραία σκηνικά, πάρα πολύ ωραία τοπία, και εδώ θα δούμε πάρα πολύ ανάλυση από τα στούντιο που το δημιούργησαν και έχει αρκετές σκηνές με πολύ ωραία τοπία. Επιτέλους θα μιλήσω γι' αυτό. Final Fantasy 16. Το πέμπτο παιχνίδι που θα ήθελα να δω. Και δεν είναι οι χαρακτήρες, δεν είναι η ιστορία, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι απλά ένα πράγμα. Είναι το στούντιο που το δημιούργησε λοιπόν και θα συνεργαστεί πλέον για να φτιαχτεί αυτό το παιχνίδι και θα μας δώσει μια πραγματική στιγμή με μια πάρα πάρα πολύ
αναλυτική περιγραφή του gaming και θα το λατρέψουμε. Creative Business Unit 3 λοιπόν, και θα μας δώσει ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει πάρα πολύ ψωμί, ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ένα παιχνίδι που θα έχει πάρα πολύ ωραία μυθικά τέρατα να πολεμήσουμε, ένα παιχνίδι που θα συνεχίσει την ιστορία του Final Fantasy και θα μας δώσει απίστευτες στιγμές. Εννοείται πως θα το κάνουμε stream, εννοείται, και ετοιμαστείτε γι' αυτό. Όπως βλέπετε και στο trailer, οι αναλύσεις του είναι υπερ... Όχι υπερ... Είναι απίστευτες, πραγματικά απίστευτες. Λοιπόν, και πάμε πλέον μετά το Phoenix που βλέπουμε εδώ πέρα που θα πολεμάμε, στο επόμενο PS5 game, το οποίο θα είναι Resident Evil Village. Village. Και πάμε ιστορία μετά το Resident Evil, εννοείται πως συνεχίζει και θα μας πάει σε ένα χωριό. Σε ένα χωριό σκότους. Σε ένα χωριό που θα γίνει ένα horror. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ιστορία στο Resident Evil και θα ζήσουμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές με horror σκηνικά, με πολλή ανάλυση, με πολύ τρόμο. Το έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραίο. Ακούστε λίγο. Okay. Δεν ακούτε. Λοιπόν, όλο αυτό το κομμάτι θα είναι πάρα πολύ ωραίο και θα βγει και σε VR. Οπότε ετοιμαστείτε να έχουμε πολλά horror nights που απλά θα τρομάζουμε και θα είμαστε σε φάση okay, δεν μπορώ να κοιμηθώ μόνος μου απόψε. Και όλα τα λεφτά στο trailer είναι αυτή η τελευταία στιγμή, η σκηνή, συγγνώμη, που θα ζήσουμε αυτή τη στιγμή τώρα. Okay. Και τελευταίο παιχνίδι λοιπόν, και εννοείται πως δεν θα το ξανά για κανένα λόγο. Horizon Forbidden West. Άλλο ένα PlayStation Hit έρχεται λοιπόν για τη Sony. Άλλο ένα PlayStation Hit έρχεται όπως κάλπασε στο PlayStation 4, έτσι θα καλπάσει και στο PlayStation 5. Τρομερή δουλειά. Το άφησα τελευταίο γιατί παιδιά πραγματικά το πιστεύω ότι το 2021 θα βγει πάλι στα PlayStation Hit και πιστεύω ότι θα είμαστε ανυπόμονοι και για DLC που έχουν αναφερθεί. Και όπως έχουμε περάσει και στο PlayStation 4 και το έχουμε δείξει και σε stream, ήταν ένα καταπληκτικό game που σε αφήνει με την απορία πώς θα εξελιχθεί. Πραγματικά έχει πάρα πολύ ωραίο tutorial, είτε ξεκινήσεις και έχεις παίξει και το πρώτο, είτε το ξεκινήσεις τώρα, πάντα σου δίνει αυτό το κομμάτι του tutorial που είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο, που το είχαμε πει κιόλας ότι εγώ κάτι τέτοια τα λατρεύω, πραγματικά τα λατρεύω. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση άμα δείτε στο trailer, είναι υπέροχο στο τι μπορεί να δημιουργήσει από γραφικά πλέον και ανυπομονώ πάρα πολύ να το δοκιμάσουμε. Αυτά ήταν λοιπόν τα παιχνίδια, τα 5 που περιμένω εγώ να παίξω σαν τρελός, αλήθεια. Ελπίζω να διασκεδάσατε όλο αυτό το κομμάτι, ελπίζω να σας άρεσαν. Από εδώ και πέρα δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, εννοείται ότι είμαστε στην τελική ευθεία για το PlayStation 5, περιμένουμε σαν τρελή γι' αυτό. Είπαμε τις τιμές, είπαμε το πότε βγαίνει, 19 Νοεμβρίου το ξαναλέμε, γι' αυτό σώστε τα λεφτά, σώστε την τσέπη σας και πάμε να δούμε κάτι πολύ υπέροχο σε gaming χρονιά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα share, κάντε ένα subscribe, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μέχρι τότε, keep gaming!